τα θυρανίξια του Ιερού Παρεκκλησίου Αγίου Παντελεήμονος στην παραλία Λεπτοκαριάς τελέστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Γεώργιος τόνισε πως η συγκεκριμένη ποιμαντική πρωτοβουλία εντάσσεται στη λειτουργική εξυπηρέτηση των παραθεριστών που αποτελούν το πίμνιο της τοπικής εκκλησίας κατά τη θερινή περίοδο. Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα σήμερα για την τοπική μας εκκλησία, αλλά και για την τοπική κοινωνία, διότι ανοίγουμε έναν ναό, μια εκκλησία στην παραλία της Λεπτοκαριάς για την εξυπηρέτηση των παραθεριστών στα πλαίσια ανάπτυξης του θρησκευτικού τουρισμού και της ποιμαντικής του τουρισμού, όπως λέμε εμείς στην εκκλησία. Είναι ένα χρόνιο αίτημα, σήμερα ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα των παραθεριστών, κυρίως Ελλήνων αλλά και πολλών ξένων, οι οποίοι όπως γνωρίζετε κατακλείζουν κάθε χρόνο τις παραλίες μας. Και στα πλαίσια αυτά πήραμε την πρωτοβουλία να επαναλειτουργήσουμε το ναό, το παρεκκλήσιο του Αγίου Παντελεήμονος, το οποίο ήταν για χρόνια κλειστό, στις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων της Μητροπόλεως του Κιλκής. Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη του Κιλκής, κ. Εμμανουήλ, ο οποίος μας έδωσε την κανονική του άδεια, προκειμένου να θέσουμε σε λειτουργία και να επαναλειτουργήσουμε τον ναό του Αγίου Παντελεήμονος για τη θερινή περίοδο. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ θερμά. Ήδη κατά τις εργασίες της προετοιμασίας εκατοντάδες διερχόμενοι εξέφραζαν την ικανοποίησή τους, καθώς όπως είπα ήταν έτοιμα χρόνιο, από πολλά χρόνια βέβαια. Είναι αλήθεια ότι τα ίδια συναισθήματα μας κατέκλυσαν και κατά τα θυρανίξια και τη λειτουργία ήδη του ναού στην παραλία της Σκοτίνας, που προηγήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα και ήδη και εκείνος ο ναός λειτουργεί. Η τοπική μας εκκλησία θα λάβει και άλλες πρωτοβουλίες, οποίες προσεχώς θα ανακοινώσουμε, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τις πολλαπλές λειτουργικές ανάγκες των παραθεριστών κατά τη θερινή περίοδο.